Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Αυτό είναι το ρομπότ της ομάδας ρομποτικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διακρίθηκε με την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στην Αθήνα που έγινε στις 3 του Οκτώβρη. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατασκεύασε ένα ρομπότ που παίζει bowling και κάνει μάλιστα και strike, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους στο διαγωνισμό και παίρνοντας το εισιτήριο για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που θα γίνει στο Κατάρ. Επειδή ο διαγωνισμός είναι αρκετά απαιτητικός, μας έδωσε το challenge να κάνουμε ένα ρομπότ με να παίζει bowling. Είναι αρκετά δύσκολο και η κατασκευή του και ο προγραμματισμός του. Το ρομπότ το προγραμματίσαμε στη γλώσσα προγραμματισμού C. Ο προγραμματισμός ήταν δύσκολος, ειδικά στην αρχή που δεν γνωρίζαμε την επικοινωνία του υπολογιστή με το ρομπότ, γιατί εγώ σαν φοιτητής ήμουν νέος στην ρομποτική. Η αποσαρμάτωση ήταν δύσκολη, χρειάστηκαν πολλές μέρες και νύχτες για την αποσαρμάτωση των προγραμμάτων του ρομπότ, αλλά όλοι μαζί τα καταφέραμε. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι στην ομάδα είμαστε όλοι μια παρέα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς μας βοήθησε στο να συνεργαζόμαστε με επιτυχία σε όλο αυτό το έργο. Η ομάδα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και οι τέσσερις φοιτητές του τμήματος έκαναν τη νύχτα μέρα, αφού στον ελεύθερο τους χρόνο προετοιμάζονταν εντατικά για το διαγωνισμό. Μετά τους απαραίτητους προγραμματισμούς και τις δοκιμές, καθώς και την προσαρμογή του ρομπότ στις συνθήκες του διαγωνισμού, η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το αντικείμενο που της ανατέθηκε και να πάρει την πρώτη θέση. Θέλω να τονίσω πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η κατασκευή του ρομπότ. Στην αρχή είχαμε λήψεις υλικών. Ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να κατασκευάσουμε έστω και κάποιο αρχικό πρωτότυπο, το οποίο θα εκτελεί τις βασικές λειτουργίες που χρειάζεται για το διαγωνισμό. Στη συνέχεια ανταποκρίθηκε πολύ θετικά το Πανεπιστήμιο, μας βοήθησε αγοράζοντας καινούρια και πιο στιβαρά γερά υλικά και μας βοήθησε στο να κατασκευάσουμε το ρομπότ όπως το βλέπετε σήμερα. Για την δικιά μας κατηγορία, την κατηγορία λοιπόν του Πανεπιστημίου, γιατί υπάρχει κατηγορία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου κτλ, είναι η δοκιμασία του bowling, δηλαδή ένας ρομποτικός μηχανισμός, όπως τον έχει κατασκευάσει ο καθένας, χρησιμοποιώντας όμως συγκεκριμένα δομικά στοιχεία, να σηκώσει μια μπάλα από ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστας, οι πίστες έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις, μήκος και πλάτος, και να στοχεύσει κάποιες κορίνες. Οι κορίνες αυτές βρίσκονται είτε σε τριγωνική μορφή είτε σε ευθεία γραμμή. Και αναλόγως ποιες κορίνες θα ρίξει και κάποιες που έχουν άλλο χρώμα, παίρνει πόντους. Παίρνει πόντους λοιπόν από τους πόσους θα ρίξει, από τους πόσους πόσα δευτερόλεπτα κάνει όλη αυτή η δοκιμασία και γενικότερα από την κατασκευή, άμα είναι άρτια ή έχει δομικά προβλήματα. Η ομάδα πήρε το εισιτήριο για το Κατάρ και την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που θα γίνει από τις 6 έως τις 8 του Νοέμβρη. Οι προετοιμασίες είναι έντονες αυτή την περίοδο, όπως και η αναζήτηση χορηγών, αφού τα έξοδα είναι αρκετά. Οι ελπίδες όμως για διάκριση στην Ολυμπιάδα είναι πάρα πολλές. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το διαδικτυακό χώρο, έτσι ώστε να γίνουμε γνωστοί, να πάρει μια δημοσιότητα το θέμα, ώστε να μπορέσουν να μας στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή, καθώς είμαστε μικρό πανεπιστήμιο. Χορηγίες δεν υπάρχουν ακόμα και καλούμε να μας βοηθήσετε σε αυτό, διότι αν γίνει μια φορά, οι πάνω προσπάθειες θα είναι πιο αξιόλογες. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό τώρα, προσπαθούμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια παγκόσμια Ολυμπιάδα, συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο που μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.